Τρύπα 7,2 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα του κράτους δημιουργεί η νέα νομοθεσία φορολόγησης οχημάτων και αλλαγής των τελών κυκλοφορίας. Ο πρωτοκέφαλος εντείνεται από τη δέσμευση της κυβέρνησης προς την Τρόικα για έσοδα 10 εκατομμυρίων ευρώ το 2013, κάτι που ανεβάζει το ποσό στα 17,2 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη η Τρόικα μας έχει προειδοποιήσει ότι αυτό το έλλειμμα θα πρέπει να καλυφθεί, ίσως με την επιβολή κάποιας άλλης φορολογίας. Όλα συνηγορούν ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει το ποσό με αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η νέα νομοθεσία που αναμένεται να λάβει την έγκριση της Βουλής σε 2 εβδομάδες προβλέπει την κατάργηση του φόρου εγγραφής οχημάτων και αντικατάστασή του με τέλος 150 ευρώ. Και θα υιοθετηθεί μια νέα μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, όπου ακριβώς θα καταβάλλεται φόρος με βάση τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος και όχι με τον κυβισμό της μηχανής. Θα αφορά όλα τα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα ή καινούργια που θα αγοραστούν μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι το προδινόμενο νομοσχέδιο έχει εκείνα τα στοιχεία τα οποία και θα μας καταστήσουν συμβατούς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και θα διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά το περιβάλλον, αλλά και την ασφάλεια και την οικονομία του τόπου. Με τη νέα νομοθεσία θα υπάρξει μείωση στα τέλη εγγραφής, αλλά αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.